Στο κύριο σώμα του νομοσχεδίου τοποθετηθήκαμε αναλυτικά, κυρίως για τα ζητήματα που εισάγονται πρώτη φορά, δηλαδή στην εισαγωγή ατομικού μισθολογίου στους υπαλλήλους του ΑΔΕ και, της ΑΔΕ και μάλιστα με κριτήρια που ουσιαστικά θα επαφίονται στην υποκειμενική κρίση των προϊσταμένων και του διοικητή, με κύριο βέβαια και πιο προβληματικό στοιχείο τη σύνδεση του επιδόματος για την ατομική επίτευξη στόχων, δηλαδή βάζοντας μια μερίδα εργαζομένων να σφίγγουν τη θηλιά στο λαό για να μπορέσουν να πάρουν πριν παραγωγικότητας. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί ακούσαμε βουλευτές της πλειοψηφίας να θριαμβολογούν γιατί τάχα πάβει η αδικία που υφίστανται οι νέοι, οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι της προσωπικής διαφοράς, αλλά όχι μόνο δεν πάβει, αλλά ουσιαστικά μονιμοποιείται και καθιερώνεται. Και τώρα έρχεται ο κύριος Υπουργός να απορρίψει και την τροπολογία που ζητήσαμε να εξισωθούν ως προς αυτό όλοι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία. Αλλά τοποθετήθηκα στην πρωτολογία μου αναλυτικά για την κατάπτυστη τροπολογία του Υφυπουργού Αθλητισμού. Είναι χαρακτηριστική η αφωνία από τη μεριά της κυβέρνησης, εκτός από τον κύριο Υπουργό που ήρθε να την υποστηρίξει. Κανένας άλλος δεν τόλμησε να υποστηρίξει αυτή την κατάπτυστη τροπολογία. Επιστρέφει τον αθλητισμό σε μαύρες εποχές που ο ίδιος ο υφυπουργός διόριζε διοικήσεις. Είναι μια απαράδεκτη παρέμβαση που πραγματικά δεν ξέρουμε πού αλλού θα προχωρήσει. Δεν έχει, είναι ανήκουστο πραγματικά ο υπουργός να αποκλείει την επιλογή των εφορευτικών επιτροπών από τις γενικές συνελεύσεις και με εξουσιοδοτική μάλιστα διάταξη να αυτοανακηρύσεται ο απόλυτος άρχων της διαδικασίας που θα καθορίσει μέχρι τέλος τον τρόπο που αυτές θα διεξαχθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει τέτοια πρεμούρα να σημαδεύσει την τράπουλα που κάθε δύο, τρεις και λίγο μας φέρνει καινούργια τροπολογία που αλλάζει τις διαδικασίες στον αθλητισμό. Μια κουβέντα για την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας τοποθετήθηκε αναλυτικά ο Χρήστος Κατσότης επ' αυτής. Είναι όμως πραγματικά εμπεγμός, γιατί ακούω και τους βουλευτές μέχρι τώρα που την υπερασπίζονται, προς τους χιλιάδες συνταξιούχους που ξεροσταλιάζουν κυριολεκτικά περιμένοντας τη σύνταξη, να τους λέτε να βολευτούν και να είναι ευχαριστημένοι με το φιλοδόρημα των 360 ευρώ και ζήσε μάιμου να φας τριφύλι για το πότε θα πάρουν και ακόμα και αυτή την προσωρινή σύνταξη που εσείς νομοθετήσατε ότι θα παίρνουν. Και κλείνοντας, για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πραγματικά έχει αποκτήσει κακό κουσούρι ο κύριος Υπουργός να φέρει τροπολογία στις τελευταίες στιγμές και μάλιστα δεν ήρθε καν να την υποστηρίξει. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε γιατί ακόμα και αυτή την ελάχιστη, το ελάχιστο ένδικο μέσο που είχε αφήσει τις αιτήσεις αναψηλάφιση το καταργεί και μάλιστα αναδρομικά. Εννοείται θα την καταψηφίσουμε.